Έκανα κάτι που ήθελα καιρό να κάνω. Κάτι που θέλει κάθε οδηγός. Το δικό μου custom κράνος. Καλησπέρα! GP89 εδώ. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί έχω στα χέρια μου κάτι που ήθελα πάρα πολύ καιρό. Κάτι που θεωρητικά είναι τελείως άχρηστο. Καλό, όχι τελείως άχρηστο. Κράνος είναι, αλλά το έχω βάψει. Και αυτό δεν το λες και ιδιαίτερα αναγκαίο. Αλλά το έκανα γιατί το ήθελα. Μεγαλώσαμε βλέποντας τους ήρωές μας να καταφέρνουν επικές νίκες. Να ξεχωρίζουν μέσα στο grid με πιο αργά μονοθέσια. Να σπάνε τα ρεκόρ το ένα πίσω από το άλλο. Όλοι αυτοί οι οδηγοί όμως έχουν ένα χαρακτηριστικό πράγμα πάνω τους. Κάτι που τους κάνει να ξεχωρίζει όταν είναι μέσα στο μονοθέσιο. Και αυτό είναι το κράνος τους. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το νέο μου απόκτημα. Γενικά έχουν περάσει πολλά κράνα από τα χέρια μου. Ήμουνα χρόνια μηχανόβιος. Έχει όμως περίπου 3 χρόνια που δεν καβαλά άλλο μηχανή για διάφορους λόγους. Και το κράνος που με έχετε δει να χρησιμοποιώ τα τελευταία 2 χρόνια είναι αυτό. Είναι ένα κράνος της Nex, δεν είναι μια γνωστή εταιρεία, είναι από την Πορτογαλία. Φτιάχνουν πολύ ωραία κράνη, πολύ καλή ποιότητα, πολύ ωραία σχέδια. Εγώ κυρίως για το σχέδιο το πήρα, αλλά ήθελα κάτι διαφορετικό. Ήθελα κάτι δικό μου, κάτι το οποίο μέσα στην πίστα θα μου δίνει μια ταυτότητα. Ειδικά στους αγώνες που τρέχουμε έξω, παίζει μεγάλο ρόλο το κράνος. Με το κράνος μπορώ να καταλάβω ποιος είναι μπροστά μου, ποιος είναι πίσω μου. Ξεχωρίζεις, κρατάς, ποιος είναι ο γρήγορος οδηγός, ποιος είναι λίγο πιο αργός. Πρόσωπα από οδηγούς μπορεί να μην θυμόμαστε, τα κράνη όμως μένουν. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να σας δείξω το καινούριο μου κράνος. Αλλά πριν το δείξω, αν θέλετε να βοηθήσετε αυτό το κανάλι, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, βοηθάει πάρα πολύ. Και πάμε! Αυτό λοιπόν είναι το νέο μου κράνος, ένα κράνος της OMP. Είναι το καινούριο μου απόκτημα. Το σχέδιο το έκανα εγώ, δεν το έβαψα, έκανα το σχέδιο. Τα χρώματα είναι αυτά που χρησιμοποιώ και στο κανάλι. Είναι το προσωπικό μου brand, ας πούμε. Το λευκό, κίτρινο, μαύρο είναι ένα συνδυασμός που μου αρέσει πάρα πολύ. Το σχέδιο δεν θα το χαρακτήριζα καθαρά καρτίστικο. Συνήθως τα carving κράνη έχουν πολλές γραμμές, πολλά χρώματα, είναι έντονα. Μου αρέσουν προσωπικά, αλλά για το δικό μου κράνος ήθελα κάτι διαφορετικό. Μένα μου αρέσουν πιο πολύ τα κράνη τύπου Formula 1, που είναι πιο καθαρά σχέδια, πιο απλά, πιο λιτά. Οπότε το σχεδίασα, πήγαμε μια τέτοια λογική. Και για να λύσω μερικές απορίες πολύ γρήγορα, να σας δείξω ποιες είναι οι διαφορές με ένα κάρτινγκ κράνος και με ένα κράνος για μηχανή. Μια διαφορά είναι ότι τα κάρτινγκ κράνη περνάνε διαφορετικά crash test σε σχέση με ένα κράνος μηχανή. Έχουμε τα διαφορές στο σχέδιο και για να μην λέω πάρα πολλά, μια άλλη μεγάλη διαφορά είναι η ζελατίνα. Στα κράνη για κάρτ η ζελατίνα είναι λίγο πιο μικρή. Ενώ στη μοτοσυκλέτα βλέπετε ότι είναι μεγάλη, έχει μεγάλη διαφορά. Και αυτό έχει να κάνει με το positioning πάνω στο όχημα. Στη μοτοσυκλέτα, επειδή σκύβουμε το κεφάλι όταν οδηγάμε, θέλουμε μια μεγαλύτερη ζελατίνα για να βλέπουμε. Κάτι το οποίο δεν χρειάζεται στα κάρτ για κράνη. Κάτι το οποίο δεν χρειάζεται στα κράνη για κάρτ. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε και παραπάνω ασφάλεια, αφού έχουμε παραπάνω κράνος. Πώς σας φαίνεται σας το κράνος? Πόσο θα το βαθμολογούσατε από το 1 μέχρι το 10? Εγώ θα του βάζω ένα αντικειμενικό 11. Και τα λέμε στην πίστα.